Σε 100.000 και πλέον ανέργους απευθύνονται τα εννέα προγράμματα του ΟΑΕΔ, τα οποία την περίοδο αυτή παραμένουν ανοιχτά προς υποβολή αιτήσεων. Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Όπω ανακοινώθηκε από τον οργανισμό, από τι αρχέ του 2010 μέχρι σήμερα, σχεδόν 1.130.000 άτομα, είτε ω εργαζόμενοι, είτε ω αυτοαπασχολούμενοι, είτε ω εκπαιδευόμενοι, έχουν ενταχθεί σε 68 επιμέρου προγράμματα διατήρηση θέσεων εργασία, προώθηση τη απασχόληση και επαγγελματική εκπαίδευση του ΕΔ, συνολικού προπολογισμού 3,85 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα προγράμματα αυτά που, που αναφέρεται που αναφέρετε εσεί και υλοποιούνται είναι γνωστά στην Εξάρθεια. Δεν υπάρχει κανένα καινούριο πρόγραμμα. Είναι το πρόγραμμα προώθηση απασχόληση των διαιτέ, όπου οι επιχειρήσει μπορούν να προσλάβουν άτομα όπου εμεί, σαν ο ΑΕΔ, του καλύπτουμε τι ασφαλιστικέ του εισφορέ για δύο χρόνια. Υπάρχει το πρόγραμμα το νέο θέσος ενεργασίας για νέους επιστήμονες μέχρι 35 χρονών, όπου επιδοτούμε με ημερήσιο ποσό της επιχειρήσης 20 ευρώ μέχρι 25 ετών και από 26 μέχρι 35 ετών, αν είναι πτυχιούχοι 25 ευρώ την ημέρα. Και όλα τα υπόλοιπα τα προγράμματα που μπορεί ο επιχειρηματικός κόσμος αλλά και οι άνεργοι να απευθύνονται στην υπηρεσία μας και εμείς να τους εξηγούμε τα προγράμματα αυτά. Επίσης, μέσα από το oed.gr μπορούν μέσα από την ιστοσελίδα του OED μπορούν να πληροφορούνται και όσες λεπτομέρειες θέλουν. Ε, κάτι που είναι χρηστικό να πούμε ότι ακόμα δεν ήρθε στην υπηρεσία μας για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα των νέων ελεύθερων επαγγελματιών και των νέων επιστημόνων που ο κόσμος πραγματικά το περιμένει να έρθει το πρόγραμμα αυτό. Ε, υπάρχει κάποιο χρονικό όριο για την υποβολή των αιτήσεων. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι θέσεις που εγκρίθηκαν για το, ε, για το κάθε πρόγραμμα. Πριν κλείσει κάποιο πρόγραμμα, μας ειδοποιούν από την υπηρεσία μας ε, πιο μπροστά, αρκετές ημέρες πιο μπροστά και βγαίνουν και δελτία τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να πληροφορθεί ο κόσμος πότε θα κλείσει κάποιο πρόγραμμα. Εκτιμάται ότι με τις δράσεις αυτές έχει επιτευχθεί μια ανάσχεση συγκράτηση του ρυθμού αύξηση της ανεργίας τουλάχιστον κατά 5 με 7%. Όλα αυτά τα προγράμματα που προαναφέραμε είχαν σαν αποτέλεσμα να συγκρατηθεί ο ρυθμός αύξησης της ανεργίας κατά 5 με 7%. Αυτό το βεβαιώνω και εγώ εδώ στην Ξάνθη που έχουμε τόσο μεγάλη ανεργία. Τα πράγματα θα ήταν χειρότερα αν δεν υπήρχαν τα προγράμματα διατήρηση των θέσεων εργασία τη επιχειρήση. Ένα παλιό πρόγραμμα που έχει βγει για 400.000 θέσει όλη την Ελλάδα, όπου επιχορηγούσαμε τι επιχειρήσει για 12 μήνε και ασφαλίζαμε το μισό προσωπικό του, εάν δεν έκαναν μείωση προσωπικού. Άρα λοιπόν, ναι. Ε, Όπω είπαμε και άλλη φορά, ο ΑΕΔ είναι ένα φράκτης ανάσχεση του ρυθμού αύξηση της ανεργία. Πάντω, παρά την ύπαρξη των προγραμμάτων, ο επιχειρηματικό κόσμο είναι συγκρατημένο ω προ την αξιοποίησή του. Έχουν ενδιασμού οι επιχειρηματίε. Πρώτον, γιατί βλέπουν ότι το επιχειρηματικό του μέλλον δεν θα είναι καλό ίσω αύριο μεθαύριο, οπότε είναι συγκρατημένοι. Και δεύτερον, γιατί εμεί μέχρι τώρα, μέχρι και πριν 3-4 χρόνια, σε όλε τι επιχειρήσει δίναμε κάποιο χρηματικό ποσό ημερήσιο. Ε, ενώ τώρα καλύπτουμε ένα μέρο 100% των ασφαλιστικών εισφορών. Και αυτό σα πληροφορώ ότι είναι ένα λόγο που κάνει του επιχειρηματίε να διστάζουν για να, να μπαίνουν στα προγράμματά μα. Αλλά ο πιο σημαντικό λόγο που είναι, αυτός ο, είναι ο λόγος που σας προανέφερα αρκετές φορές. Ότι δηλαδή βλέπουν ότι το μέλλον ότι μπορεί αύριο μεθαύριο να κλείσουν τι επιχειρήσει του και γι' αυτό το λόγο διστάζουν να μπουν σε προγράμματα του ΑΕΔ. Σε προγράμματα του ΑΕΔ όμως μπαίνουν, αλλά, αλλά όχι όπως τα προηγούμενα χρόνια. Το πρόβλημα, το θέμα είναι ότι δεν πάει καλά η επιχειρηματικότητα σε όλη την Ελλάδα. Το ίδιο και στην Ξάνθη. Σημειώνεται τέλος ότι περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaf.gr και στις κατατόπους υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.